Του Champions League. Οι πράσινοι μετά τη νίκη τους με 2-1 βέβαια στον πρωτοαγώνα, κάνοντας παιχνίδι κυρίως τακτικής, επικράτησαν 1-0 τη Σπάρτα Πράγας στο Ολυμπιακό Στάδιο και αναμένουν με αγωνία την αυριανή κλήρωση του Μονακό. Ο Παναθηναϊκός, έπειτα από 3 χρόνια, επέστρεψε στους ομίλους του Champions League. Επέστρεψε εκεί όπου ανήκει. Εκεί όπου έχει πραγματοποιήσει μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρουσία 65.000 οπαδών, στήθηκε μια μεγάλη γιορτή για την επιστροφή του Τριφυλιού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και το πάρτι έκλεισε ιδανικά με ένα γκολ του Ροντρίγκο Σόουζα στο 90 λεπτό. Τελικό σκορ, Παναθηναϊκός, Σπάρτα Πράγας, 1-0. Ο Σόουζα περιμένει τη χαμηλή παλιά. Νίνης πρέπει να είναι εμείς. Έγινε η υψηλή παλιά για τον Σόουζα, τελικά κεφαλιά, γκέλ και γκολ! Να το, έγινε στο 90. Ter feito uma boa partida, fico muito feliz com isso. Είναι πολύ χαρούμενος ότι στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο γκολ που έβαζε και έπαιζε καλά και είναι πολύ χαρούμενος. Fiquei muito feliz com isso também. Λέει ότι είναι θεσάντος στο σπίτι του, γιατί έτσι είναι και στο Μαρακανά, ο κόσμος βοηθάει την ομάδα και αυτό είναι χαρούμενος και αυτό το λόγο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το σύλλογο, πολύ μεγάλη βραδιά. Παναρχόμαστε σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που κάθε παίχτης χαίρεται να παίζει. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί ήρθαμε εδώ και με 2 νίκες. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε με πανηγυρικό τρόπο το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League και πλέον περιμένει την κλήρωση της Πέμπτης στο Μονακό, προκειμένου να μάθει τους αντιπάλους του. Το σημαντικό είναι σήμερα ότι προκριθήκαμε και έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, άμα θέλουμε να βελτιωθούμε κι άλλο. Τη χαρά της πρόκρισης πάντως επισκίασε ο άδικος χαμός ενός οπαδού του Παναθηναϊκού που σκοτώθηκε καθοδόν προς το Ολυμπιακό Στάδιο.